είσαι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, πολυάσχολος, γεμάτος θετική ενέργεια. Ναι. Από πού αντλείς όλη αυτή την ενέργεια που έχεις? Τρελαίνομαι με ζωή. Η ψυχή μου δεν κουράστηκε ακόμα. Τζούλη, έχεις περάσει τόσα πολλά με την υγεία σου, έχεις μιλήσει ανοιχτά. Όχι, ναι, past. It's okay. Τώρα πώς είσαι? Πώς είναι η υγεία σου? Παλεύω. Τον απόλυτο έρωτα τον έχεις βιώσει ποτέ στη ζωή σου? Γιατί έχεις δηλώσει ότι έχεις περάσει και δύσκολα. Τον απόλυτο δύο φορές έρωτα... ήμουν πολύ ερωτευμένη. Πολύ. Στους δύο σου γάμους? Το έχεις βιώσει αυτό, Τζούλη, εσύ? Να βρίσκεσαι σε μία σχέση αλλά να αισθάνεσαι, ξέρεις, μόνη. Ναι, ναι, όντως, για αρκετά χρόνια. Τον έρωτα δεν τον ψάχνεις πια? Όχι. Γιατί? Γιατί μία ζωή δεν ήμουν μόνη. Πάντα από 17 χρονών ήμουν μέσα μεγάλες σχέσεις και παντρεμένη και. Και είναι πολλά χρόνια επίσης που είμαι μόνη μου. Οι άντρες σε προσεγγίζουν πια? Ο άντρας φοβάται στην Ελλάδα. Φοβάται μια δυναμική γυναίκα όπως είσαι εσύ? Ναι. Ναι. Δεν νιώθω είμαι δυναμική. Νιώθω είμαι, έχω δύναμη, αλλά σαν γυναίκα είμαι ζουζουζου. Άντρας εδώ που είναι 55, 52, 58, 60, θέλει πιο νέα. Σε φλερτάρουν μέσω Facebook, μέσω social? Κοίτα να δεις, πριν κάποια χρόνια, ναι. Κάποιον ήθελε one night stand. Είπε, το ξέρω που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, είμαι από δράμα, θέλω να έρθω για one night stand. Α, σου ζήτησε δηλαδή κατευθείαν, απευθείας μέσω social αυτό? Ναι, ναι, ναι. Τι του απάντησες? Να είσαι καλά, αγόρι μου, αλλά λάθος επιλογή. Έχεις δεχθεί ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής σου bullying? Ναι. Αλήθεια? Yeah. Δεν νομίζω είναι ένας που δεν πέρασε bullying. Ήμουν μικρή, ήμουν στο σχολείο, είχα φακίδες, είχε μεγάλη χείλη, ήμουν πολύ λεπτή. Είχε καστανή μαλλιά και όλοι νόμιζα ήμουν μισή μαύρη και μισή άσπρη. Είπε πολύ άγρια πράγματα για μένα. Λέει, που δεν μ' αρέσει να πω, nigger είναι τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να πει για ένα μαύρος, nigger. Nigger lips, λέει. Και ήμουν έτοιμη να κάνω εγχείρηση να μακρέ... Ναι, γιατί ήμουν 10 χρονών και είπε στη μαμά μου, με... Πέτρας, δεν πιστεύεις.